σήμερα μας κάνεις καριδόπιτα. Όχι, όχι, όχι. Τι? Όχι απλή καριδόπιτα, Θεή. Το λες καριδόπιτα. Καριδόπιτα, σοβαρή καριδόπιτα. Πώς να την πω. Έχω τρελαθεί να... Δοκίμασες εσύ. Να μου φιλήσω τα χέρια, αλήθεια, τόσο κουλή. Τι θέλεις να κάνεις. Θέλεις να σου φιλήσει. Τι είπες τώρα. Τόσο ωραία. Τόσο ωραία. Τι θέλεις να κάνεις. Να μου φιλήσω τα χέρια. Θες να σου φιλήσεις τα χέρια. Ναι. Είναι τόσο ωραία η καριδόπιτά σου. Εξαιρετική. Να δοκιμάσουμε. Να δοκιμάσουμε, να σου πούμε, να σου φιλήσουμε γενείς τα χέρια. Βεβαίως. Αλλά για να μην χάσουμε χρόνο, λοιπόν, θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία αφράτη σιροπιαστή καριδόπιτα. Αλλά από πάνω θα βάλω και ένα ωραίο γλάσο πανεύκολο σοκολάτας. Όσοι λατρεύετε λοιπόν μια σιροπιαστή καριδόπιτα, πάμε να βάλουμε και λίγο σοκολατίτσα, αν θέλετε προφανώς. Από πάνω και το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν κάνουμε κάτι σιροπιαστό, ποιο είναι, να φτιάξουμε το σιρόπι. Αλλά, Φέη, έχει ένα μεγάλο λάθη η συνταγή. Στο σιρόπιασμα θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που λέμε κάθε φορά. Πάμε να δούμε τα υλικά για το σιρόπι και θα σας δείξω αμέσως τι εννοώ. Τι θα χρειαστούμε λοιπόν για το σιρόπι μας. Θα χρειαστούμε 500 ml νερό, 500 γραμμάρια ζάχαρη, 70 ml κονιάκ, μία βανίλια, χυμό από πορτοκάλι, μία κουταλιά της σούπας και μία φλούδα πορτοκαλιού. Όλα αυτά τα υλικά, Φέη, θα τα βάλω μέσα στην κατσαρόλα. Ναι. Θα βράσω, από την ώρα που θα πάρει βράση, θα κρατήσω ακριβώς 8 λεπτάκια και θα το βγάλω στην άκρη για να σιροπιάσω απευθείας την καριδόπιτα. Δεν θα αφήσω να κρυώσει το σιρόπι μου, Φέη, για να ρίξω ζεστή καριδόπιτα. Αλλά... θα ρίξω σε κρύα καριδόπιτα ζεστό σιρόπι. Γιατί? Άρα γιατί το ετοιμάζεις από την αρχή, λάθος? Όχι, γιατί κοίταξε, έχω ένα στάδιο εκεί έτοιμο. Θέλω 8 λεπτά ακριβώς, οπότε στο τελείωμα του κομματιού μου εδώ πέρα βγω. Περίμενε, όπα. Όπα, Πέτρο, όπα. Είναι κάπου όπα, κάπου όπα δηλαδή. Κάπου όπα. Για πάμε. Κάπου όπα. Είναι η περίπτωση λοιπόν που είναι κρύο το σιρόπι και ζεστή. Μπράβο, το αντίθετο. Το αντίθετο. Γιατί? Γιατί εδώ έτσι. Έτσι, γιατί θέλω να γίνει, να έχει αρκετό σιροπάκι μέσα. Δεν έχει, εμένα μου αρέσει που δεν έχει. Για δοκίμασες. Εμένα δεν μου αρέσει το σιρόπι, να σου πω. Για δοκίμασες. Λοιπόν, θα κάνω όπως είπα κάτι τελείως διαφορετικό. Εμένα μου αρέσει που τα γλυκά στα είναι... σιροπιαστά, απλώς τα κάνεις πιο ενυδατωμένα. Δεν τα κάνεις. Ενυδατωμένα. Ενυδατωμένο σιροπιαστό. Έχω μια εξειδίκευση στα beauty θέματα. Τι να κάνω, πώς θα τα πω, είναι πιο. Λοιπόν, έχουμε βάλει το σιρόπι μας, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία και πάμε να δούμε τι κάνουμε όμως για να φτιάξουμε αυτό το. Καριδόπιτα και φεύγουν οι λεπτές γραμμές του προσώπου, κατάλαβε. Πάμε να κάνουμε λοιπόν να δούμε τα υλικά για να κάνουμε το κέικ. Πώς γίνεται το κέικ η καριδόπιτα, αυτό όλο το μείγμα. Για να δούμε τα υλικά μας. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια ψιλοκομμένα καρύδια προφανώς. 250 γραμμάρια βούτυρο φρέσκο, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 8 τεμάχια αυγά, 200 γραμμάρια φρυγανιά. Και στη συνέχεια βάζουμε baking powder για να έρθει να φουσκώσει, να γίνει ωραίο και αφράτο. Μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, κανέλα σε σκόνη, ξύσμα από πορτοκάλι και 75 ml κονιάκ για να πάρουμε έτσι ένα ωραίο σπινθύρισμα μέσα στην καριδόπιτα. Ξεκινάμε λοιπόν τη διαδικασία. Αυτό που κάνουμε. I like. Ναι. Ναι. Αυτό που κάνουμε λοιπόν είναι ωραίο, να βάλουμε το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη να έρθει και να φρατέψει, να ασπρίσει δηλαδή το βούτυρο. Βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου και ρίχνουμε ένα-ένα τα αυγά μέσα. Πάντως σιροπιαστή με τα σιρόπια μέσα, δεν το λες. Με τα σιρόπια. Δεν τρέχουν τα σιρόπια να λερώνεται. Όχι, να σε καμία περίπτωση. Δεν θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε να τρώμε και να έρχεται να μας λιγώνει όλο αυτό. Πόσα λοιπόν, αυγά έβαλε. Βάζουμε. Δεν σου λέω. Πόσα αυγά έβαλε. Πόσα αυγά έβαλε. Εντάξει, μπορείτε να βάλετε και 6 αυγά. Εντάξει, πώς το βγάλεις εδώ. Είμαι λίγο υπερβολικός. 8. 10 αυγά έβαλε. Πας καλά. Όχι. Εντάξει, βάλετε 6. Βάλετε χ. Τώρα βάλετε 6. Θα γίνει και με 6. Εντάξει. 8 αυγά έβαλα. Ναι, hey. Έβαλα 8 αυγά. 8. Έβαλα 8 και είναι τέλειο. Εντάξει. 8 αυγά. 8. Λοιπόν, πάμε. Κάνεις την επανάσταση, είσαι απέναντί μου. Λοιπόν, ναι. Πάμε λοιπόν, βάλαμε το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη, χτυπάμε με το σύρμα χυρός στο μίξερ, μπορείτε να το κάνετε και με το χέρι λοιπόν, γι' αυτό είπαμε το σύρμα χυρός. Χτυπάμε λοιπόν με το σύρμα στο μίξερ, έρχεται και αφρατεύει, ασπρίζει όλο αυτό και ρίχνουμε τα αυγουλάκια μέσα. Μέσα σε ένα άλλο μπολ βάζω το τριμμένο καρύδι, το βλέπετε σε τι σημείο είναι, δεν θέλουμε να είναι και πούδρα, θέλουμε να το μασάμε και λίγο. Προσθέτουμε την φρυγανιά, η φρυγανιά θα έρθει και να τραβήξει όλο το σιροπάκι που θέλουμε, κανέλα. Αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε και λίγο μοσχοκάριδο, εγώ δεν έβαλα γιατί έχει λίγο ιδιαίτερη γεύση μέσα σε γλυκό. Κανέλα λοιπόν, γαρίφαλο, baking powder για να έρθει να φουσκώσει και ξύσμα από πορτοκάλι. Μέσα λοιπόν και το ξύσμα, άρα έχουμε δύο μείγματα στο σύνολο. Ένα που έχουμε στο μίξερ, εντάξει, το οποίο είναι βούτυρο μαζί με ζάχαρη και τα αυγουλάκια
και στο άλλο έχουμε βάλει τα καρύδια, τη φρυγανιά, το γαρίφαλο, την κανέλα, το ξύδιμα πορτοκάλι και το baking powder. Εντάξει, μέχρι εδώ. Κάνουμε ένα ανακάτεμα. Είμαι σίγουρος ότι το μίξερ έχει κάνει ήδη τη δουλειά του και έχει φουσκώσει όλο αυτό το μείγμα που ήθελα. Τέλεια. Ωραίο, λοιπόν. Ωραίο, ε. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε λίγο τα τυπώματα. Ανακατεύουμε εδώ. Αυτό έρχεται και ενσωματώνεται. Τώρα γίνεται ένα. Απλά εγώ λόγω χρόνου θα το κάνω λίγο με το χέρι. Θες βοήθεια? Όχι, όχι. Ναι, φυσικά και θέλω. Ναι, θέλω και θέλω να κάνω το γλάσο σοκολάτα. Θα μου βοηθήσεις εσύ. Εγώ θα σου φέρω μια πιο ειδικό, πιο όμορφη, ένα γλυκό κορίτσι. Όχι, εγώ για να δούμε. Τη χαιρετούσα πριν, τη ναι. Έκανα ναζάκια. Έκανε έτσι. Λέει δεν είναι για μένα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να την υποδεχθούμε. Ελένη, έλα λίγο μέσα να βοηθήσει τον Πέτρο. Η Ελένη, λοιπόν, χθες δεν πειράζει. Η καραβίδα της με το προσούτο δεν ήταν πολύ καλή. Δεν πειράζει. Πώς είσαι? Πολύ όμορφα. Πόσο χρόνο είσαι εσύ? Θα κλείσω 24 την Κυριακή. Πόπο, κορίτσι μου, έχεις μικρή, μικρή, έχεις... μικρή. Όλο μπροστά μικρή, είναι. Έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου. Θα να σε βοηθήσει η Ελένη. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά, πολύ όμορφα. Πώς ήτανε? Τέλεια εμπειρία. Τέλεια, πολύ χαίρομαι. Η Ελένη σε γλυκό σε μένα. Ποια δεν είσαι? Έλα τώρα. Ήμουν στην αρχή, ε. Λοιπόν, αυτό που έκανα είναι το μείγμα που έβαλα στο μίξερ με τα αυγά, το βούτυρο και τη ζάχαρη. Το ενσωματώνω με τα καρύδια μου και αυτά που έβαλα στο μπορ. Καρύδια, φυγανιά και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε. Σε ένα ταψάκι λοιπόν 30x25 ή ένα στρογγυλό αν έχετε ό,τι θέλετε εσείς. Βάζουμε βουτυράκι και αλεύρι και πάμε και ρίχνουμε μέσα αυτό για να ψήσουμε το κέικ μας, εντάξει. 170 βαθμούς λοιπόν, το φούρνο στον αέρα. Απλώνουμε εδώ και τώρα από πάνω θέλω να σας δείξω πώς συνεχίζω το γλυκό μου, εντάξει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το σιρόπιασμα. Σιρόπιασμα λοιπόν. Να πω ότι έχω βάλει, να ξαναθυμίσω ότι έχω βάλει το σιρόπι μου ήδη και βράζει. 8 λεπτάκια από την ώρα που πήρε βράζει. Δείτε εδώ τι ώρα που είναι. Θα το δείτε λίγο σφιχτό, παιδιά, συγγνώμη, θα το δείτε λίγο σφιχτό, μη φοβηθείτε, αυτό θα έρθει και θα φουσκώσει όλο και μη σας πω ότι σε αυτό το ταψάκι θα έρθει και θα γίνει ακόμα και πιο ψηλό. 170 βαθμούς λοιπόν για ακριβώς 40 λεπτάκια και το κέικ μας θα έχει, ναι. Το κέικ μας θα έχει αυτήν εδώ την όψη και τώρα πάμε να σιροπιάσουμε. Κρύο κέικ λοιπόν, θα είναι κρύα έτσι η καρυδότητα. Έτσι τρώγεται. Θα είναι στεγνό. Δηλαδή. Δεν έχει σιρόπι αυτό. Έχει. Για δοκίμασε. Να κόψω λίγο ένα κομματάκι. Βεβαίως να κόψω. Λίγο να δω πώς γίνεται. Θα το δεις ότι είναι πολύ ελαφρύ τώρα αυτό. Παιδιά, εμένα μου αρέσει. Είναι ο παντέρας, έχει τα... Εγώ δεν τρώω τη καλέ. Λοιπόν, όχι, εντάξει. Αυτό που κάνουμε, κοίταξε να δεις εδώ τώρα τι θα γίνει. Λοιπόν, κρύο σιρόπι, κρύα η καρυδόπιτα, καυτό το σιρόπι. Τελείως διαφορετικό για να έρθει να ποτίσει πολύ ωραία μέσα. Και ρίχνουμε μέσα το σιροπάκι μας. Και όσο κάνω εγώ αυτό το σιρόπι θα το πιει όλο, παιδιά. Να το βάλετε όλο. Μην πείτε ότι φαίνεται πολύ το σιρόπι. Και στο τέλος βλέπεις, Φέι, δεν είναι πολύ σιροπιαστό το γλυκό μας. Όχι. Βάζουμε λοιπόν το σιροπάκι μας και όσο κάνω αυτό, θέλετε να δείτε και το γλάσο πώς το κάνουμε. Ένα πολύ γρήγορο γλάσο σοκολάτας. Για να δούμε τα υλικά μας λοιπόν. Τι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια βούτυρο, στη συνέχεια 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και 200 γραμμάρια δάκρυα σοκολάτας. Αυτό το αφήνω στην άκρη. Έρχεται και φουσκώνει το κέικ μας, πίνει όλο το σιρόπι και θα φουσκώσει... Αμέσως, πώς το πορόφησε το ίδιο. Γιατί με το πήρε. Θες να δοκιμάσεις, Ελένη, λίγο να το βαθμολογήσεις. Θα κάνεις τον κριτή. Να είμαι αντικειμενική. Ναι. Στα 10, στα πόσα. Στα 10, ναι. Στα 10, ναι. Μπε Μαρί. Ναι. Λέει 11 είναι αυτό. 11, 11. Δίκιο έχει. Πήρα τα χέρια σου, τώρα μπορείς. Είναι 11. Λοιπόν, βάζουμε τη σοκολάτα μαζί με το βούτυρο που σας γράφω στα υλικά. Σας έδωσα 3 υλικά. Βάζω τη σοκολάτα μαζί με το βούτυρο. Προσθέτω την κοσκινισμένη ζάχαρη άχνη. Έρχεται και ενσωματώνεται όλο αυτό. Και με το που μου κρυώσει λίγο το γλυκάκι, πάω και το ρίχνω από πάνω για να κάνω ένα ωραίο γλάσο σοκολάτας. Το οποίο θα μείνει και δεν θα ασπρίσει. Γιατί είμαι σίγουρος ότι το γλάσο συνήθως πάτε και βλέπετε από πάνω τη σοκολάτα και είναι λίγο άσπρη. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Αυτό είναι ελκυστικό. Το βλέπουμε και μέσα σε ολόκληρο το ταψί. Το βάζει όταν έχει κρυώσει. Να έχει κρυώσει λίγο τώρα γιατί. Πρέπει να μείνει λίγο το σιροπάκι έτσι όπως είναι. Okay, για να έρθει να έχει κρυώσει λέω, η πίτα, η καρυδόπιτα. Ναι, ναι, ναι. Άρα και τα δύο να έχουν κρυώσει. Μπράβο, σωστά. Τέλεια. Και... Ελένη, εσύ δουλεύεις τώρα, κάπου είσαι πολύ μικρή ακόμα. Δεν είμαι μικρή για τις δουλειές αυτές. Δεν δουλεύω. Δουλεύεις. Δουλεύω. Είσαι τους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να είσαι από εσύ πόσο χρόνο ξεκίνησες μέσα στην κουζίνα? 18. 18 χρονών στην κουζίνα.
Μάλιστα. Θα μου πάρει κάποια στιγμή μια συνέντευξη. Πολύ ευχαρίστω. Θέλει να το κανονίσουμε αυτήν την εβδομάδα. Τώρα. Ναι, νομίζω είναι η κατάλληλη ώρα. Σε λίγο δεν θα γίνεται. Σε λίγο δηλαδή θα πρέπει να. Έχω κάποια δουλειά. Λένε έρθει τη στιγμή, ε. Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.